και ποιος τον πιάνει τον Ετεοκλή Παύλου που εκτός από τη μικρή Ελένη έχει πλέον κι άλλη μικρή στο σπίτι. Η Χατζίδου έγινε μαμά και εκείνος μπαμπάς πριν από μια εβδομάδα. Έρε χαρέ στο σπιτικό τους. Να σας ζήσει η πριγκίπισσα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τόσο πολύ. Πρώτα συναισθήματα, η πρώτη στιγμή. Τι να σου πω τώρα, είναι σοκαριστικό, το ξέρετε κορίτσια εσείς. Εγώ είχα 15 μέρες ακόμα για τελική ημερομηνία, οπότε δεν το περιμέναμε. Έκανα τον baby shower αργούτσικα βέβαια, αυτό το κάλεσμα των φίλων που έτσι λέμε τα διάφορα για το μωρό. Όλες μου λέγανε μάλλον θα τα πούμε σε λίγο, μάλλον θα τα πούμε σε λίγο, εγώ έλεγα καλά εντάξει. Τα είπαμε σε λίγο, στο μευτήριο. Βασικά μου λέει, ξεκίνησε να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Λέω, οκ. Μου λέει, πας να τα σίγουρη. Μου λέει ναι, τη λέω μην αγχώνεσαι, μου λέει μας πάσανε, αγχώσου, τη λέω πάμε, τρέχουμε τώρα. Όταν το πήρατε αγκαλιά, πώς νιώσατε? Εγώ είπα η Ετεοκλίνα. Του μοιάζει, μοιάζει τον μπαμπά. Η Ετεοκλίνα σου λέω, τελείωσε, θα αλλάξουμε το όνομα. Είναι τα μάτια ολόιδη, ήμουν σίγουρη, μάτια, μπαλή, πολύ. Είναι ήδη η δικογραφία του Ετεοκλή. Είναι πολύ ήσυχο μωρό. Κοιμάται συνέχεια αφού την ξυπνάμε για να την ταΐσουμε. Ήρθε η ώρα σου, ξύπνα. Θυλάζεις, Ελληνίκα. Ναι, θυλάζω. Πες μου το συνέστημα όταν την έβαλε στο στήθος. Και... και με το που τη βάζω έτσι και ξεκινάει να θυλάζει, νιώθω μια χαρά. Δεν ξέρω αν το νιώθετε και εσείς, κορίτσια. Μια χαρά, ηρεμό. Νιώθω ότι προσφέρω στο παιδί μου. Τι καλούλικο! Πάντα τέτοια, παιδιά. Σεζόν που ξεκινάει με γεννητούρια και γάμους θα είναι μια καλή σεζόν.